Ωραία. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κατεβάσουμε μία κεφαλή για να έχουμε μεγαλύτερη συμπίεση στην εκκίνηση. Πολλές φορές ακούμε να λένε μερικοί, εγώ έχω κατεβάσει την κεφαλή του δίχρονου μου 3 δέκατα, ο άλλος λέει 5 δέκατα, κάποιος άλλος θα πει 1 χιλιοστό. Αυτά δεν γίνονται στο περίπου πηγαίνοντας στον τορναδόρο και του λέμε κατέβασέ μου την κεφαλή 4-5 δέκατα. Έτσι στο περίπου, διότι θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Μπορούμε να σπάσουμε πιστόνια. Να χτυπήσει απάνω το πιστόνι, απάνω στην κεφαλή και να σπάσει. Επομένως λοιπόν υπάρχουν τρόποι να τα ελέγξουμε. Και θα δούμε αυτόν τον τρόπο πώς ελέγχουμε το πόσα χιλιοστά θα κατεβάσουμε. Εδώ έχουμε μια κεφαλή ενός δίχρονου κινητήρα. Και λέμε, πάμε στον τορναδόρο και του λέμε κατέβασέ μου την κεφαλή 5 δέκατα. Και όταν του λέμε κατέβασα με την κεφαλή 5 δέκατα, δεν αγγίζει μέσα το σημείο, αυτό εδώ που γίνεται ο εσωτερικός θάλαμος καύσης εδώ της κεφαλής, αλλά την πατούρα, την έξω αυτή που θα πάει να κάτσει. Αυτό το σημείο που θα κάτσει θα κατέβει κάτω κεφαλή. Κατεβάζουμε την κεφαλή έτσι ώστε εδώ ο θάλαμος καύσης μέσα του δίχρονου να μειωθεί για να έχουμε μεγαλύτερη συμπίεση της εκτόνωσης, στην εκτόνωση. Επομένως λοιπόν το εδώ την πατούρα θα κατεβάσουμε 2, 3, 4, 5 δέκατα ανάλογα με τη μέθοδο που θα δούμε εδώ. Πώς μετράμε λοιπόν ότι θα πρέπει να κατεβάσουμε 3, 4 δέκατα την κεφαλή μας. Εδώ έχουμε ένα δίχρονο κινητήρα. Για να δούμε λοιπόν πόσο πρέπει να κατεβάσουμε, βγάζουμε τον μπουζί και τι κάνουμε. Παίρνουμε ένα καλάι. Το περνάμε μέσα. Κατεβάζουμε κάτω το πιστόνι, το περνάμε μέσα στην κεφαλή εδώ, και ανεβάζουμε με δύναμη και πιέζουμε να πιέσει. Βγάζουμε και μετράμε το πόσο συμπιέστηκε το καλάι μας. Εδώ έχουμε τα 2,5 χιλιοστά. Και στην άκρη, μετά τη συμπίεση, τι έχουμε, βλέπουμε, μετράμε, έχει 1,5. Επόμενος λοιπόν, έχουμε μία απόσταση λοιπόν από το πάνω νεκρό σημείο του πιστονιού έως στο άνω νεκρό σημείο της κεφαλής, ένα κενό 1,5 χιλιοστό. Εδώ τώρα μπορούμε να πούμε στον τορναδόρο να μας κατεβάσει την κεφαλή 5 δέκατα. Όχι παραπάνω, αφού εδώ έχουμε 1,5, κατεβάζουμε 5 δέκατα για να αφήσουμε ένα χιλιοστό περιθώριο. Γιατί εάν το κατεβάσετε περισσότερο, θα χτυπήσει το πιστόνι απάνω στην κεφαλή και θα ακούγεται αυτή τη συνέχεια. Θα ακούγεται και κάποια στιγμή θα σπάσει το πιστόνι. Γιατί όταν το μοτεράκι, ο κινητήρας σας δουλεύει, τα πιστόνια, τα μέτρα διαστέλλονται. Επομένως το κενό αυτό που θα μείνει δεν θα είναι αρκετά τόσο ώστε να αφήσει λίγο περιθώριο. Αν το κατεβάσετε περισσότερο από 5 δέκατα, θα χτυπήσει και θα ακούσετε αυτό το θόρυβο και κάποια στιγμή δεν θα ακούτε τίποτα και το μηχανάκι δεν θα πηγαίνει, διότι θα έχει σπάσει το πιστόνι σας. Αυτός είναι ένας τρόπος που μπορούμε να ελέγξουμε για να κατεβάσουμε λίγο εμπειρικά την κεφαλή μας για να έχουμε μεγαλύτερη συμπίεση. Αυτά που λέμε ότι κάνουμε πατέντες, έχω κατεβάσει την κεφαλή μου 3 δεκάτα. Όταν το ρωτάς γιατί, δεν ξέρει και δεν ξέρει και πώς την έχει ελέγξει. Επομένως λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε άνετα να ελέγξετε πόσο περίπου θα κατεβάσετε για να έχετε και αρκετό περιθώριο για να μην κάνετε ζημιά στο δίχρονο σας. Αυτός είναι ένας τρόπος λοιπόν του κατέβασης κεφαλής απλώς για όλους. Εδώ.